Ό,τι να είναι. Καλησπέρα σε όλους. Χάρης εδώ ή αλλιώς δεν είναι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο έχουμε απαντήσεις από το πρώτο Q&A βίντεο που είχαμε κάνει. Τι θες ρε? Άντε φύγε από εδώ. Λοιπόν, αφήστε τον αυτό. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο. Πρώτη ερώτηση από τον Mr. Nightmare, αγαπημένο παιχνίδι ever και παίξει NBA Live 18 και παράλληλα ξεκινάει Evil Within 2 από την αρχή. Λοιπόν, αγαπημένα παιχνίδια είναι πολλά, αλλά αυτό που με έχει μείνει στο μυαλό και περισσότερο για τα συναισθήματα που πέρασε στον παίχτη και σε μένα προσωπικά είναι το The Last of Us, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν μπορούσα να βάλω ένα δεύτερο, θα ήταν το Rainbow Six Siege. Δεν υπερβάλλω, δεν λέω μαλακίες, δεν κάνω πλάκα. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι ένα από τα πιο καλοδουλεμένα παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ και ίσως το καλύτερο FPS που έχει βγει ποτέ. Δεύτερη ερώτηση, RPG Gamer 2006. Είναι το παιδί που είχε κερδίσει το διαγωνισμό. Πώς απέκτησες το όνομά σου? Πολύ καλή ερώτηση, από τις καλύτερες. Γενικά στα φόρουμ και σε gaming σελίδες χρησιμοποιούσα άλλο nickname, άλλο όνομα. Αυτοί που παρακολουθούν τα online video, gameplay videos το ξέρουν. Το Dead End τώρα πώς προέκυψε? Γενικά νομίζω καθρεφτίζει τον εαυτό μου περισσότερο αυτό. Δεν κοιτάζω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είμαι όταν έχω κάτι στο μυαλό μου, όταν παίρνω μια απόφαση είμαι εκεί, ευθεία. Χωρίς γυρισμό. Επόμενη ερώτηση, Βαλάντης το Καλατσίδης. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με video gaming και πόσες ώρες παίζεις περίπου την εβδομάδα? Ασχολούμαι από τα 5, δηλαδή 35 γεμάτα χρόνια τώρα. Πρώτη κονσόλα ήταν το Atari 2600 και το Atari XE. Και παιχνίδι τότε αγαπημένο το Pengu, φανταστικό για την εποχή του. Πόσες ώρες παίζω την εβδομάδα? Αυτό είναι ανάλογα με τις δουλειές που έχω να κάνω, με την δουλειά μου και γενικότερα με άλλες δουλειές που προκύπτουν μέσα στην εβδομάδα. Συνήθως παίζω 1-2 ώρες τη μέρα. Τυχαίνει, αν έχω πολλές δουλειές δεν παίζω και καθόλου βέβαια. Τώρα, όταν έχω πολύ χρόνο, πολύ λίγο χρόνο, μπορώ να παίξω σε 5 ώρες και 4 ώρες τη μέρα. Γενικά όμως προσπαθώ να κάνω, να τα ζυγίζω όλα και να κάνω διάφορα πράγματα και να παίξω και να βγω να πιω τον καφέ μου και να βγω να πιω την μπύρα μου και να βγω και με την κοπέλα μου κτλ. Και καλό να το κάνετε και εσείς αυτό. Δεν είναι η ζωή μόνο video games. Επόμενη ερώτηση, Δύσης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚτσάκι, είσαι Θεσσαλονικιός, παίξε κάτι αρκεί να έχει ΠΑΟΚ. Θεσσαλονικιός δεν είμαι φίλε μου. Ζω όμως τα τελευταία 10-12 χρόνια Θεσσαλονίκη, είμαι Καστοριανός και μισός Αιρέος και εννοείται θα παίξουμε κάτι με ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να βγει το καινούριο patch του PS 2018 και να ασχοληθούμε. Επόμενη ερώτηση είναι από την Ειρήνη, ας μην πω καλύτερα το επίθετό της. Πόσα παιχνίδια έχεις συνολικά και πόσο χρόνο, από πόσο χρόνο τα μαζεύεις και αν μπορείς συνέχισε το Παρασκευή και 13. Συνολικά έχω περίπου 1400 παιχνίδια. Από πολύ παλιά παιχνίδια, από παιχνίδια του Atari, του NES, του Super NES, του Nintendo 64 κτλ. Την περισσότερη γκάμα παιχνιδιών όμως την έχω στο Xbox 360, περίπου 180 παιχνίδια. Τα μαζεύω από 20 χρονών περίπου, 22 κάπου εκεί. Είχα βέβαια κάποια παιχνίδια από μικρή ηλικία που το είχα κρατήσει και σιγά σιγά άρχισα να αγοράζω από Amazon, από eBay, μεταχειρισμένα από εδώ από εκεί, ώστε να κάνω μια συλλογούλα ικανοποιητική. Παρασκευή και 13 εννοείται θα παίξουμε ξανά. Επόμενη ερώτηση, DJ Μαργαρίτης, πότε ξεκίνησε να παίζει video games και αν μπορείς παίξει Evil Within 2. Μαργαρίτη, απάντησα και πριν, από 5 χρονών περίπου, και Evil Within 2 εννοείται θα παίξουμε. Επόμενη, PS4 fan, ρωτάει, θα παίξει NBA Live, εννοείται φίλοι μου θα παίξουμε και NBA Live. Τελευταία ερώτηση, FC Videos, να παίξει NBA Live, πήρε το FIFA 18. Ναι φίλοι μου θα παίξουμε NBA Live όπως είπα και πριν. Το FIFA 18 δεν το αγόρασα, το νίκιασα, στην πορεία το δανείστηκα και από φίλο.
Χρωστάω και ένα βίντεο ακόμα το PS 2018 εναντίον FIFA 18, αλλά ήθελα να πάρω το χρόνο μου, ήθελα να παίξω όλα τα modes των δύο παιχνιδιών για να τα κρίνω σωστά. Εννοείται θα βγει και το Part 3 πολύ σύντομα και θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Και μια τελευταία ερώτηση που έστειλε ένας φίλος, ο Κώστας, στη σελίδα στο Facebook, είναι αν γνωρίζω προσωπικά τους Unboxholics. Τα γνωρίζω εννοείται τα παιδιά καλά, αλλά κάτι άλλο δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε. Λοιπόν, αυτά, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μιας έχω στρωθεί τώρα εδώ πέρα μπροστά από την κάμερα και περιμένει αυτό εδώ, τι θες αγόρι μου, τι θες, θα κάνουμε και ένα gameplay βίντεο τώρα, οπότε θα έχετε να ασχοληθείτε και εσείς και να δείτε κάτι στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, αυτά από μένα, εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε. Bye!